Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Evolution και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα δονητικό μηχάνημα της εταιρείας Cifarelli, το μοντέλο SC605. Η εταιρεία Cifarelli είναι μια ιταλική εταιρεία όπου κατασκευάζει δονητικά μηχανήματα από το 1998, καθώς είναι η εταιρεία όπου εφήβρε το σύστημα δόνησης όπου χρησιμοποιούν όλοι οι σύγχρονοι δονητές αγοράς. Αν και οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ένα δονητικό μηχάνημα είναι κατάλληλο μόνο για τη συγκομιδή τη ελιά. Αυτό δεν ισχύει, καθώ είναι εξίσου πολύ αποτελεσματικό και σε άλλε καλλιέργειε όπω είναι η καρυδιά, αμυγδαλιά, φυστικιά ή καστανιά. Επίση, εναλλακτικά θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε μια καλλιέργεια με πυρηνόκαρπα, όπω είναι τα ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκινα, ακόμα και κεράσια, αρκεί όμω ο καρπό να μην προορίζεται για νοπή κατανάλωση. Όταν παραλάβουμε το οδονικό μας μηχάνημα, στην αρχή του συσκευασία θα βρούμε το βασικό μηχάνημα που είναι αυτό εδώ που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μου. Εδώ είναι το κοντάρι του όπου στο μπροστινό μέρος είναι ο γάντζος όπου γαντζώνουμε το κλαδί και μεταφέρουμε τη δόνηση σε αυτό. Επίσης θα βρούμε και έναν ημάντα στήριξη που είναι αυτός εδώ, πολύ καλή ποιότητα, ενισχυμένος, με ενισχυμένο αφρολέξ στο εσωτερικό μέρος καθώς πρέπει να είναι αναπαυτικός, να μην μας ενοχλεί, μια και θα στηρίζει το μηχάνημα πάνω στου ώμους μας. Οπότε, όπω είπαμε, είναι βασικό να είναι καλή ποιότητα και να είναι ξεκούραστο στην πολύ ωραία χρήση. Εδώ έχουμε ένα σακουλάκι με κάποια μικροεργαλεία, όπω επίση και το βασικό τη οδηγία χρήσεω. Πρέπει να τι διαβάσουμε πριν ενεργοποιήσουμε το δονητικό μηχάνημα, όπω επίση να το διαβάσουμε και για την σωστή συντήρηση του μηχανήματο. Όσο αφορά την ποιότητα κατασκευή του δονητικού μηχανήματο, είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ καλή ποιότητα υλικά τόσο σε πλαστικά μέρη αλλά και μεταλλικά κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία και τα μέρη που έχουν σωπηθεί για την κατασκευή του είναι ευρωπαϊκής κατασκευής. Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται ένα από τα πιο ελαφριά δονητικά μηχανήματα της αγοράς σε συνδυασμό με την υψηλή υποδύναμη που έχει. Οπότε ας περάσουμε να δούμε περισσότερα τεχνικά χρηστικά για το δονητικό μηχανήμα που παρουσιάζω. Ο κινητήρα που χρησιμοποιεί είναι δίχρονο, είναι τη εταιρεία Σιφαρέλη, είναι στα 52 κυβικά και έχει ισχύ 2,8 ύπου. Ο άξονα που διαθέτει είναι τηλεσκοπικό, όπου το μήκο του διαμορφώνονται από 1 μέτρο και 65 εκατοστά έω και 3 μέτρα και 30 εκατοστά. Έχει δυνατότητα 2.200 χτυπήματα ανά λεπτό, η διαδρομή του άξονα είναι 55 χιλιοστά και το άνοιγμα του γάτζου είναι 42 χιλιοστά. Το βάρο του είναι 11 κιλά και 300 γραμμάρια. Ακούγοντα τη λέξη δονητικό μηχάνημα, ίσω περισσότεροι νομίζουν ότι οι δονήσει που θα δημιουργεί το μηχάνημα θα περνάνε και στο χειριστή. Αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο μοντέλο που δοκίμασα, καθώ διαθέτει ένα πολύ καλό αντιδονητικό σύστημα, όπω βλέπουμε εδώ. Οπότε τα σημεία που κρατάει ο χειριστή, που είναι αυτά εδώ, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα το δονητικό μηχάνημα να κινείται ανεξάρτητα από το σημείο που το κρατάει ο χειριστή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν περνάνε εντονίσει προ τον χειριστή. Από την πλευρά που το δομητικό μηχάνημα θα κουμπάει το χειριστή, εδώ βλέπουμε μια έξτρα επένδυση πάνω στο μηχάνημα, όπου επιτρέπει ουσιαστικά το μηχάνημα να κινείται με μεγαλύτερη ευκολία χωρί να ενοχλεί το χειριστή. Στα τεχνικά χρηστικά του μηχανήματο ανέφερα ότι ο κινητήρα που χρησιμοποιεί είναι δίχρονο. Οπότε στη βενζίνη θα πρέπει να προσθέσουμε και λάδι μίξη 2%. Οπότε σε αυτό το σημείο δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Γενικά σε όλου του δίχρονου κινητήρε που έχετε να χρησιμοποιείτε καλή ποιότητα λάδι μίξη, καθώ είναι αυτό που θα ε, βοηθήσει να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσει και τη μακροζωία του. Για να ενεργοποιήσουμε το δυνητικό μηχάνημα, θα πατήσουμε τον διακόπτη on-off, να ανοίξουμε το τσόκ από αυτό το σημείο εδώ, όταν ο κινητήρας είναι κρύος, και να τραβήξουμε τη χειρόμιζα. Το κοντάρι που χρησιμοποιεί το δονητικό μηχάνημα, είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου. Είναι πτυσσόμενο, καθώ ξεβιδώντας τι βίδε αυτέ εδώ, μπορούμε να αυξομοιώσουμε το μήκο του πάρα πολύ εύκολα, όπου φτάνει έω και 3 μέτρα και 30 εκατοστά. Οπότε, ανάλογα το ύψο των δέντρων που θέλουμε να συλλέξουμε τον καρπό, διαμορφώνουμε και το ανάλογο μήκο από το κοντάρι. Στο μπροστινό μέρο από το κοντάρι έχουμε το γάτζο, όπου εδώ το κενό που βλέπουμε είναι 42 χιλιοστά και έτσι μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε ένα κλαδί όπου έχει μέγιστη διάμετρο τα 42 χιλιόστα. Ουσιαστικά εδώ η μαύρη λαστιχένια επιφάνεια είναι το μοναδικό αναλώσιμο σε ένα δονητικό μηχάνημα καθώς φτύρεται με την πάρο του χρόνου μια έρχεται σε επαφή ε, με το κλαδί. Οπότε όταν θα έρθει και αρχίσει να έρθει σε επαφή το μεταλλικό μέρος του γάντζου με το κλαδί θα το αντικαταστήσουμε. Οπότε σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το δονητικό μηχάνημα, να επισκεφτούμε έναν ελαιόνα ώστε να καταγράψουμε την αποτελεσματικότητά του. Πάμε! Πριν ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρο του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα, ε, δεν θα ξανααφαιρθώ σε αφορά το κομμάτι τη ποιότητα κατασκευή, καθώ είναι πάρα πολύ προσεγμένη, ποιοτική και όπω είπαμε, κατασκευάζεται και στην Ιταλία. Η απόδοση του δονητικού, ε, τουλάχιστον στον Ελαιώνα, φάνηκε να είναι πάρα πολύ καλή. Ε, φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα την ποικιλία αλλά και την εποχή που συλλέγουμε τον καρπό. Για να αυξήσουμε όμω την απόδοση ενό δονητικού μηχανήματο, θα πρέπει και τα δέντρα μα να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα. Ο Ελαιώνα, όπω που επισκέφτηκα, δεν ήταν περιποιημένο, δεν ήταν κλαδεμένο και γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να δω την αποδοτικότητα ενό δονητικού μηχανήματο και σαν έναν ελαιόνο που βρίσκεται σε συγκεκριμένη κατάσταση. Είδαμε ότι είχαμε κλαδιά σε μεγάλο ύψο, οπότε γι' αυτόν τον λόγο άνοιξα στο μεγαλύτερο μήκο το κοντάρι, στα 3 μέτρα και 30 εκατοστά, και γι' αυτό μπόρεσα και έκανα συγκομιδή ε, του καρπού από κλαδιά σε μεγάλο ύψο, χωρί να ανέβω πάνω στο δέντρο, πάρα πολύ γρήγορα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του καρπού, πάνω από το 90% όπω είδαμε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε με ένα ελοριστικό μηχάνημα να ανέβω πάνω στο δέντρο και να χρειαζόμουν πολλαπλάσιο χρόνο συγκομιδή ε, όλου του δέντρου. Οπότε, με ένα δονητικό μηχάνημα, πραγματικά μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο ε, συγκομιδή του καρπού από ένα δέντρο. Ε, σύμφωνα με τον κατασκευαστή ε, προτείνει ότι ο χρόνος δόνησης πάνω σε ένα κλαδί πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 20 δευτερόλεπτα maximum. Ε, Αν και ο καρπός δεν πέσει τα πρώτα 5 με 6 δευτερόλεπτα τότε καλύτερα είναι να σταματήσουμε ε, την ε, λειτουργία του μηχανήματος, τη δόνηση δηλαδή και να μεταφέρουμε το γάντζο λίγα εκατοστά πιο πέρα και να ξαναδώσουμε ε, την ε, δόνηση οπότε με αυτόν τον τρόπο να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό το μηχάνημα. Προφανώ, ένα δονητικό μηχάνημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ε, κατά την προσωπική μου άψη, το μειονέκτημα είναι το βάρο στα συγκεκριμένα μηχανήματα, όπου και εδώ το συγκεκριμένο μοντέλο πλεονεκτή, μια και έχει το χαμηλότερο βάρο σε δονητικό μηχάνημα στην αγορά, σε σύγκριση με την υψηλή υποδύναμη που έχει. Στα θετικά είναι ότι μπορούμε να συγκομίσουμε πολύ γρήγορα ε, τον καρπό τη ελιά από ένα δέντρο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 90%. Ανάλογα την εποχή, όπω είπαμε, και την το ποικιλία του δέντρου. Ε, και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι μαζεύουμε τον καρπό της ελιά χωρίς να πληγώσουμε και να τραυματίσουμε ε, το δέντρο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και την επόμενη χρονιά το δέντρο μας θα μπορέσει να καρποφορήσει με μεγαλύτερη ευκολία. Όσοι διαθέτουν ευρώσιμε ποικιλίε, επιτραπέζε δηλαδή, ελοκαλλιεργητέ επιλέγουν ένα δονητικό μηχάνημα για να συλλέξουν τον καρπό, καθώ με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε τον καρπό χωρί να τον πληγώσουμε σε σύγκριση με ένα ελοκαλλιεργητικό μηχάνημα. Σίγουρα πάρα πολλοί ελοκαλλιεργητέ θα αναφερθούν στο γιατί να επενδύσουν σε ένα δονητικό μηχάνημα που κοστίζει αρκετά σε σύγκριση με ένα ελοκαλλιεργητικό όπου έχει πολύ μικρότερο κοστολόγιο. Ο λόγο είναι ότι, κατά την προσωπική μου άψη του, τουλάχιστον είναι ότι μπορούμε να συλλέξουμε πολύ πιο γρήγορα ε, τον καρπό τη αλλιά από ένα δέντρο. Όπω είπα, σχεδόν και πάνω από 90% ανάλογα την ποικιλία και την εποχή. Ε, οπότε, συλλέγοντα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, του καρπό από το δέντρο και μετά με ένα ελορωστικό μηχάνημα να ρίξουμε τον καρπό που έχει μείνει, μειώνουμε πάρα πολύ το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να συλλέξουμε τον καρπό από ένα δέντρο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, επενδύοντα σε σωστά μηχανήματα, ανάλογα φυσικά όπω είπαμε και τη διαμόρφωση των δέντρων που έχουμε, να μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί σε μία μέρα εργασία στον ελαιόνα μα. Στο πρακτικό μέρο του βίντεο που είδαμε, ουσιαστικά κατά τη χρήση του δονητικού μηχανήματο, Είδαμε ότι παρόλο τις δονήσεις που έχει το ε, μηχάνημα αυτές δεν περνάνε στο χειριστή καθώς το πάνω μέρος της χειρολαβής βλέπουμε ότι κινείται πάρα πολύ εύκολα και επίσης η χειρολαβή ε, που είναι το γκάζ διαθέτει ένα ε, πολύ καλό αντιδονητικό σύστημα. Επίσης η χειρολαβή εδώ που είναι το γκάζ έχει δυνατότητα να περιστρέφεται οπότε ανάλογα τη γωνία που έχουμε το δονητικό μηχάνημα να περιστρέφουμε και τον γκάζ ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη η χρήση του. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συντήρηση του δονητικού μας μηχανήματος, οπότε μετά από κάποιες ώρες χρήσης θα πρέπει να καθαρίσουμε το φίλτρο αέρος, να έχουμε πάντα καθαρό το μπουζί για την σωστή λειτουργία του κινητήρα και σύμφωνα με τον κατασκευαστή μας προτείνει ότι μετά τις πρώτες 25 ώρες λειτουργίας του δονητικού μηχανήματος να αντικαταστήσουμε το λάδι όπου διαθέτει το κυβότιο μετάδοσης κίνησης όπου έχει χωρητικότητα 250 ml και χρησιμοποιεί SAE 8090. Όσον αφορά το κόστο του δονητικού μηχανήματο, παρουσίασα τη εταιρεία Σιφαρέλη το μοντέλο SC605. Κάνοντα μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, η τιμή που το βρήκα ήταν από 1.400 ευρώ με 1.450. Οπότε, εσείς εσεί αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να επισκεφτείτε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Παντελή Παπαδόπλο ΑΒ, όπου από εκεί θα ενημερωθείτε για την τρέχουσα τιμή του μηχανήματο. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλο του. Ος παρουσίασα ένα δονητικό μηχάνημα Ο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλέ καλλιέργειε. Εγώ το δοκίμασα σε έναν ελαιόνα. Ο πραγματικά ήταν πάρα πολύ αποδοτικό και σίγουρα μειώνουμε πάρα πολύ το χρόνο συγκομιδή ε, του καρπού. Αλλά το βασικότερο είναι ότι συλλέγουμε τον καρπό χωρί να πληγώνουμε το δέντρο. Οπότε και την επόμενη χρονιά θα είναι παραγωγικό. Ε, σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Παντελή Παπαδόπουλο ΑΕΒ για την παραχώρηση του δοντικού μηχανήματο και τις ανάγκες του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργια ανεβάζω. Γεια σα.